Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το SBC, το Οικονομικό Τηλεοπτικό Κανάλι. Το θέμα σήμερα της συζήτησής μας είναι αυτό των μελλοντικών ηγετών και το συζητούμε με την κυρία Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Manpower Group, και τον κύριο Γιάννη Πούλιο, που είναι εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διάζωμα. Μία μη κυβερνητική οργάνωση που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για τους μελλοντικούς ηγέτες. Σταματήσαμε στο πρώτο μέρος, κυρία Κουσία, στο θέμα των μεταπτυχιακών φοιτητών που αναφέρατε και τη συμμετοχή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία και είπατε ότι αυτό γίνεται για να μπορέσει να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια επιλογή. Μια επιλογή ευκολότερη, θα το έλεγα, έτσι πιο συντονισμένη. Η αξιολόγηση που γίνεται από εμάς ως προς αυτούς τους φοιτητές, αφού έχουν αυτό λοιπόν το κριτήριο και έχουμε επαφές, όπως σας είπα, και με το Πολυτεχνείο και με άλλες σχολές μη business, μη οικονομικές, γίνεται ως προς τα χαρακτηριστικά τους της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή είναι η πιο σπουδαία κατ' εμάς. Και αφού γίνει ένα ranking, μια βαθμολογία, ας το πούμε, γιατί υπάρχουν εργαλεία να κατατάξεις και να είσαι αντικειμενικός και να εξηγείς τον κάθε άνθρωπο τι επίσης μπορεί να βελτιώσει, δεν έπεται ότι οι άλλοι δεν είναι ικανοί για τίποτα, ακολουθείται και ένα workshop που εκεί πάλι βλέπεις φιλτραρίσματος workshop, που πάλι βλέπεις την ομαδικότητα. Την αναφέρω και την ξανααναφέρω, γιατί παρόλο που θέλουμε να τους κάνουμε leaders και κάποιος ηγέτες δηλαδή, και κάποιος θα σκεφτόταν ότι ο ηγέτης διατάσσει με το παλιό ορισμό ή καθοδηγεί μόνο, δείχνει ναι, το δρόμο, δεν είναι καθόλου έτσι στη σύγχρονη οικονομία. Ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα και έτσι δίνεται και μία δυνατότητα σε αυτούς στους επιτυχώντες να ασχοληθούν με κάτι το οποίο είναι πολύ πρακτικό και πολύ δομημένο, αλλά επίσης να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους από άλλες σχολές, να καταλάβουν τι εστί διαφορετικότητα, γιατί μένουν μαζί ορισμένες μέρες σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα χώρο, ώστε να γνωριστούν καλά. Δεν συναντιόνται απλώς κάποια απογεύματα κάποιες φορές και εκεί πρέπει να συχνοτιστούν. Έχουμε πολύ ωραίες αφηγήσεις για το πώς στην αρχή ούτε χαιρετιόντουσαν, γιατί ένας φοιτητής μάλιστα πρόσφατα είπε «Ακούγαμε τελείως διαφορετικές μουσικές, ψηφίζαμε άλλα κόμματα, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, πώς σκέφτονται οι νέοι». Και μετά είδαμε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί και να προσφέρουμε. Αυτό εμείς το θεωρούμε επιτυχία. Του ενός κομματιού βέβαια. Επιτυχία είναι, και ας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Πούλιος γι' αυτό, το ότι οι ΜΚΟ παίρνουν ένα απτό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια θα το ξαναμελετήσουμε στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, είμαστε σε επαφή κατά πόσο το εφάρμοσαν και ποια ήταν τα αποτελέσματα της εφαρμογής, έτσι. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε οι σύμβουλοι απ' έξω που δίνουμε τις ιδέες και δεν παίρνουμε το follow-up και το feedback από τις ΜΚΟ. Και σε ποιο βαθμό, κύριε Πούλιο, είναι, θα έλεγα, εξοικειωμένοι οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθειά σας με την πολιτιστική και την φιλοσοφική παράδοση της χώρας μας? Μάλιστα. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι λόγω ειδικότητας, παραδείγματος χάρη. Διότι πιστεύω ότι για να ασχολείται κάποιος με τον πολιτισμό πρέπει να έχει και κάποια εξοικείωση με το αντικείμενο. Ο χώρος του πολιτισμού είναι δύσκολος, έχετε δίκιο. Και ο χώρος της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ακόμα πιο δύσκολος. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον και η επιτυχία του προγράμματος. Ότι ακόμα και μεταπτυχιακοί φοιτητές από άλλες ειδικότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον πολιτισμό, να αναφέρω παραδείγματα χημικός-μηχανικός, ειδικός στον έλεγχο ποιότητας, μπορούν μέσα από την εκπαίδευση η οποία έγινε από τους future leaders και στη συνέχεια σε επαφή με τον δικό μας, με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με το Διάζωμα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και να αναπτύξουν τη δική τους σχέση, ιδιαίτερη σχέση
με τον πολιτισμό και να μπορέσουν να παραγάγουν έργο ανάλογα με τις δικές τους ευαισθησίες και το δικό τους γνωστικό υπόβαθρο ως ομάδα πια στο χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή μπορεί ο χημικός μηχανικός, να αναφερθώ στο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησα προηγουμένως, να συνεργαστεί με τον αρχαιολόγο και τον αρχιτέκτονα και να δώσει ακόμα πιο καινούργιες ιδέες στο χώρο του πολιτισμού και να αναφερθώ σε συγκεκριμένες ιδέες πραγματικά καινοτόμες που δόθηκαν από συναδέλφους από άλλες ειδικότητες για το παραδείγματος χάρη να αναπτύξουμε βιωματικά πάρκα με πυρήνα τα αρχαία θέατρα. Να αναπτύξουμε δηλαδή κάποιες πολιτιστικές διαδρομές που θα μπορεί ο επισκέπτης να βιώνει μία ολόκληρη εμπειρία με βάση τα αρχαία θέατρα. Ή να αξιοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο χώρο πλησίων των αρχαίων θεάτρων. Κάποιες ιδέες που ίσως πιο δύσκολα έρχονταν από τις παραδοσιακές ειδικότητες του πολιτισμού, ήρθαν όμως από τις νέες ειδικότητες. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η εκπαίδευση την οποία ανέλησε η κυρία Κουσία, όχι απλά μεταφέρεται στην πράξη, αλλά οδηγεί και σε ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα. Εσείς, κυρία Κουσία, πιστεύετε ότι στον τομέα της απασχόλησης, επειδή είναι και το επαγγελματικό σας ενδιαφέρον, οι ΜΚΟ μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας? Αν φέρω πρώτο στο μυαλό μου, κύριε Παπανδρόπουλε, τη στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται PARES, Φερρυππίν, Partnerships Between Employment Services, μια και λέμε για τον τομέα της απασχόλησης, που το θεωρεί εκ των όνων κάνευ να είναι τριμερείς αυτές τις συνεργασίες, δημόσιοι φορείς απασχόλησης, ιδιωτικοί φορείς απασχόλησης και ο τρίτος τομέας, έτσι τον ονομάζουμε, γιατί μπορεί να είναι ΜΚΟ, ανεξάρτητα δηλαδή τι μορφή έχει, είναι τουλάχιστον αυτοί οι τρεις απαραίτητοι, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του σκοπιά. Όλοι πρέπει να έχουμε γνώμονα το αποτέλεσμα, την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, τις βιώσιμες όμως, όχι τις πρόσκαιρες. Αλλά άλλο ενδιαφέρον έχει για τα θέατρα και τον πολιτισμό από μένα που μπορεί να μην το είχα σκεφτεί το διάζωμα. Άρα μπορούμε να κατευθύνουμε κόσμο προς τα εκεί και να του δείξουμε άλλο ο Αρκτούρος, άλλο η ΒΒΕΦ, άλλο το Αχωριασός, άλλο ο συνεταιρισμός των Μήλων στο Ζαγόρι κτλ. Λέω τώρα έτσι ότι μου ήρθε που έχουμε... είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που συνεργάζονται μαζί. Έχουν ήδη συνεργαστεί μαζί μας. Είναι περίπου 30, δεν μπορώ να τις θυμηθώ και ζητώ συγγνώμη τώρα που είπα αυτές. Εκείνοι έχουν άλλο σκοπό. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα σκοπό, η ανάπτυξη του πολιτισμού. Και επίσης πετυχαίνεται και κάτι άλλο με αυτές τις τριμερείς. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι future leaders, οι νέοι άνθρωποι. Είναι οι επιχειρήσεις που μας στηρίζουν και είναι και οι ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ λοιπόν πετυχαίνουν το σκοπό τους για τον οποίο έχουν ιδρυθεί. Εμείς πετυχαίνουμε τους future leaders να τους εντάξουμε και να τους φέρουμε κοντά στην αγορά εργασίας και νομίζω ότι να τους βγάλουμε και ένα άλλο στερεότυπο που έχουν στο μυαλό τους. Πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται στην πλειονότητά τους για το κοινό καλό και δεύτερον, ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος μόνο στο πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο που σπούδασα, που και αυτό δεν ευνοεί. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη, ειδικά στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Άρα ωφελούνται και βεβαίως οι επιχειρήσεις ωφελούνται διπλά, που είναι διπλά, τριπλά επίσης και αυτές που στηρίζουν τους future leaders και διότι στέλνουν στελέχη τους και κοουτσάρονται οι ίδιοι, οπότε γυρνώντας έχουν αυτή την εμπειρία να κοτσάρουν και εσωτερικά και οπωσδήποτε είναι και ένα εξαιρετικό pool, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε, έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί. Μάλιστα. Και έχουν πώς και εκπαιδευτεί. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Πούλιο, ποιος είναι ο αριθμός των προσώπων που... Της ομάδας. Ναι. Θα σας κάνει εντύπωση. Μιλάμε για μια ομάδα 10 μεταπτυχιακών φοιτητών, πολύ μικρή ομάδα, οι οποίοι μετά από την εκπαίδευση των 3-4 ημερών αφιερώνουν μόλις μια εβδομάδα στο συγκεκριμένο project των μη κυβερνητικών οργανισμών. Και μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με τη βοήθεια των business coaches, δηλαδή των συμβούλων των επιχειρήσεων, και σε συνεργασία και με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, βέβαια, με εμάς,
μπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες των μη κυβερνητικών οργανισμών, τις ανάγκες των περιοχών, να καταλάβουν τα ισχυρά σημεία, να καταλάβουν τις αδυναμίες και να προτείνουν σκέψεις για την ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανισμών και των τοπικών περιοχών. Και αυτό γίνεται μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από έναν τόσο μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Εσείς έχετε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν παρεμφερές αντικείμενο? Σαφέστατα. Στο πλαίσιο αυτό το οποίο αναλύθηκε προηγουμένως, του κράτους και, και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του τρίτου τομέα, ουσιαστικά εμείς σε όλη την διάρκεια της ιστορίας μας παίζαμε αυτό το ρόλο. Η διάρκεια πώς είναι? Είναι αρκετά μικρή από πλευράς χρονικής διάρκειας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πετύχει στην αναστήλωση πάρα πολλών θεάτρων σε όλη την Ελλάδα. Και στην επόμενη φάση αυτής της διάρκειας θεωρώ ότι έχουμε πολλά να προσφέρουμε και στον τομέα αυτόν τον οποίο ανέφερα, της ανάπτυξης, που σημαίνει πώς βοηθούμε το κράτος, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο κύριος φορέας, ο μοναδικός φορέας ιδιοκτησίας και διαχείρισης των αρχαιολογικών στοιχείων είναι το κράτος, και κινητοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα μέσω των κουμπαράδων, αλλά και τους απλούς πολίτες, αλλά και κινητοποιούμε και συνεργαζόμαστε με πολλές πολιτιστικές, κοινωνικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Ακουσία, εσείς βοηθάτε τη συμμετοχή σε προγράμματα, δηλαδή μιλάω από πλευράς τεχνικής στηρίξεως? Εμείς αξιολογούμε αυτούς τους φοιτητές ως Manpower. Αν εννοείται αυτό. Αυτό εννοώ. Παρέχουμε coaches, άλλες εταιρείες παρέχουν και εμείς ως τους business coach, αλλά ο βασικός μας ρόλος είναι η αξιολόγηση αυτών των φοιτητών. Το έχουμε κρατήσει σε ένα ψηλό επίπεδο για να υπάρχει μια ομοιομορφία ως προς το επίπεδο, διότι σε λίγο χρόνο ας μην έχουν αυτή τη μεγάλη διαφορά στις δεξιότητες αυτές. Ας έχουν όλες τις άλλες, δηλαδή το diversity και τα λοιπά, να ομογενοποιηθούν. Είναι βέβαιο ότι όταν αυτοί οι οποίοι πάνε να συνεργαστούν αποδέχονται ότι όλοι έχουν να προσφέρουν και ότι όλοι έχουν να μάθουν με συντονισμένο τρόπο και θα κριθεί το αποτέλεσμα, δηλαδή θα κριθεί η δράση από το αποτέλεσμα και όχι από τη διαδικασία, αν έκανα tick the box, μπορεί να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Αν το κάνουμε με διαδικαστικό και γραφειοκρατικό τρόπο, θα είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δεν θα έχουμε φέρει αποτέλεσμα. Δεν έχω λοιπόν παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Συζητήσαμε το θέμα των μελλοντικών ηγετών και ως παράδειγμα αναφέρθηκε η συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών στην μη κυβερνητική οργάνωση Διάζωμα, σε συνεργασία η μη κυβερνητική οργάνωση Διάζωμα με τους future leaders, δηλαδή με τους μελλοντικούς ηγέτες. Ευχαριστώ την κυρία Ακουσία, ευχαριστώ και τον κύριο Πούλιο και εύχομαι εκ νέου κάθε ευόδοση στο έργο σας. Ευχαριστούμε.